Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Για τους ζυγούς, λοιπόν, μέχρι το μεσημέρι είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα, με την έννοια ότι αυτή η σελήνη είναι ακριβώς απέναντί σας, άρα μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση λίγο έκριθμη, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, ή μπορεί σε μια σχέση να υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση για κάποιο λόγο. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο θα παραμείνει, είναι πάρα πολύ δηλαδή παροδικό και πρόσκαιρο. Από το απόγευμα και έπειτα, νομίζω τα οικονομικά θα αρχίσουν έτσι να σας απασχολούν λίγο περισσότερο και δεν εννοώ τα οικονομικά από τη δουλειά σας, το μισθό σας, εννοώ γενικότερα οτιδήποτε έχει σχέση με οικονομικά και σας αφορά αυτή τη στιγμή, είτε είναι τα φορολογικά, είτε είναι κάρτες, δάνεια, χρέη, όλα αυτά τέλος πάντων, που με την δύναμη αυτού του πρώτου τετάρτου της σελήνης μπορείτε να τα τακτοποιήσετε λίγο πιο άνετα από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή. Γενικότερα όμως για τους ζυγούς θεωρώ ότι μπαίνετε σε ένα πολύ καλύτερο διάστημα με την έννοια ότι είναι λίγο πιο ανάλαφρο και ότι τα πράγματα θα σας βγαίνουν μάλλον πιο άνετα από την Παρασκευή και μετά με τον Άρη που θα μπει στο ντοξότη. Και έχουμε μείνει στους σκορπιούς που ουσιαστικά θα έλεγα ότι αυτές, σε αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα, αυτές είναι οι πιο απαιτητικές μέρες για σας, δηλαδή σήμερα και αύριο, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις σχέσεις σας. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό είναι που θα σας απασχολήσει περισσότερο. Τώρα αυτές οι σχέσεις μπορεί να έχουν να κάνουν με τις προσωπικές σας σχέσεις, φιλικές, ερωτικές, γάμος, μπορεί να έχουν να κάνουν όμως και μια επαγγελματική σχέση. Από την άλλη πλευρά, επειδή η Σελήνη στον Ταύρο έχει τα εύσημά της, είναι στην έξαρσή της, δεν αποκλείεται να έχετε και ένα θετικό νέο ή μια εξέλιξη τέλος πάντων σε κάτι που αφορά το σύντροφό σας ή ένα στενό συνεργάτη σας, κάτι δηλαδή που ουσιαστικά το φέρνει σε εσάς έμεσα κάποιος άλλος και μπορεί να είναι και αρκετά θετικό. Να πούμε ότι είναι οι τελευταίες μέρες που είναι ο Άρης στο ζώδιό σας, την Παρασκευή φεύγει, άρα ουσιαστικά αυτό που λέω είναι ότι είναι οι τελευταίες μέρες, τουλάχιστον για αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα, που μπορεί να έχουν μια μικρή ένταση, να το πω έτσι, να σας τσιτώνουν λίγο. Και μετά όταν θα μπει ο Άρης στον τοξότη, θα αρχίσει να καλμάρει το πράγμα. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Για τους τοξότες, λοιπόν, αντιθέτως, ευχαριστώ. Για τους τοξότες, αντιθέτως, η τσίτα, το γκάζι, θα ξεκινήσει από την Παρασκευή και μετά. Αυτό θα είναι η καθημερινότητα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τα μέσα του Μάρτη. Και αύριο θυμηθείτε και οι τοξότες και οι δίδυμοι και οι παρθένοι και οι ηχθείς να παρακολουθήσετε την ανάλυση που θα κάνω για τον Άρη που μπαίνει στον τοξότη. Θα είναι αρκετά χρήσιμη. Άρα λοιπόν μια μεγαλύτερη τσίτα από την Παρασκευή και έπειτα και με μια αίσθηση επίγοντος πια όλα τα πράγματα. Μέχρι την Παρασκευή όμως υπάρχει μία μεγαλύτερη ηρεμία ή τέλος πάντων δεν είναι τα πράγματα... Συγγνώμη. δεν είναι τα πράγματα... Δείξε όσο θέλεις, δεν έχουμε πρόβλημα. Πιες τα νερά σου, κάνε δηλαδή... Και από την Παρασκευή μέχρι το Μάρτιο θα σε έχουμε στα όπα-όπα να ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς. Πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε αυτές εδώ πέρα τις μέρες προσπαθήστε τέλος πάντων να βρείτε χρόνο να κοιτάξετε λίγο περισσότερο θέματα που αφορούν εσάς τους ίδιους, κυρίως που αφορούν την υγεία, τη φυσική σας κατάσταση, τα καθημερινά σας ζητήματα, γιατί το διάστημα αυτό θα έχει και αρκετές ευθύνες σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά, μπορεί να φορτωθείτε και αρκετά πράγματα, ίσως έχετε και την τάση αυτή να φορτώνεστε αυτή την περίοδο με περισσότερα από αυτά που μπορεί να σηκώσει η πλάτη, αλλά okay, είναι μια τέτοια περίοδος, λίγο πιο ας πούμε ζόρικη, όμως δεν είναι και όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω, καμία σχέση.